Λοιπόν, ο Κώστας μου έχει βάλει ένα μικρόφωνο. Εμένα μου αφήνατε να το στήσω αυτό εδώ, ούτε αυτό δεν θα μπορούσα να κάνω. Πάλι καλά. Εγώ για να τραγουδάω είμαι καλή, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτο vlog για μένα και την Έλενα. Το θέμα είναι και χαρούμενο για τη δική μας περίπτωση και στενάχωρο. Για πολλές γυναίκες οι οποίες είχαν εγκυμοσύνη και είχαν την άτυχη στιγμή να τους ανακοινώσουν ότι έχουν μια αποβολή. Μία από αυτές τις στιγμές τη ζήσαμε και εμείς, και εγώ και η Έλενα. Γεια σας ρε παιδιά, να πω κι εγώ. Ναι. Το θέμα μας είναι αποβολή και εγκυμοσύνη. Πώς από το ένα στάδιο που ήμασταν ψυχολογικά σκατά, φτάσαμε στο να είμαστε πάρα πολύ καλά, σε ένα πολύ καλό στάδιο. Το τέλειο πιστεύω θα είναι όταν θα γεννηθεί το μωρό, αλλά μπορούμε να σας βάλουμε μέσα στην ψυχολογία μας, αν θέλετε, με αυτό το βίντεο και να καθίσετε να το δείτε. Περιμένουμε να είστε μαζί μας και σε αυτά τα βίντεο στο YouTube. Θα κάνουμε διάφορα vlog, δεν θα είναι όλα εγκυμοσύνης. Τα περισσότερα τώρα, λόγω της εγκυμοσύνης της Έλληνας, θα έχουν να κάνουν αυτό, θα δίνει tips σε όλες τις μανούλες εκεί έξω και θα σας μιλάει και από story και από vlog. Εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα από την πρώτη εγκυμοσύνη, που μάθαμε το χαρμόσυνο ότι είσαι έγκυος. Θα πάμε στην αποβολή, πώς το μάθαμε. Σωστά. Θα περάσουμε στις δυσκολίες που περάσαμε όλο αυτό το διάστημα, σχεδόν 10 μήνες, 10 με 11 μήνες, στο ότι δεν τα παρατήσαμε, στο ότι κάναμε προσπάθεια και θα πιάσουμε όλα ένα προς ένα. Αρχικά ξεκίνησε όλη αυτή η σκέψη με το ότι πάρα πολλές γυναίκες και γενικά και παιδιά που ακούν τη μουσική μας και τη μουσική μου προσωπικά θέλω να μάθουν τι γίνεται με μένα, που βρίσκομαι, τι κάνω, γιατί δεν τραγουδάω και όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από πέρσι. Οπότε θέλω να σας πούμε λίγα λόγια για να ξέρετε τι κάνουμε και εμείς και πού βρισκόμαστε και μουσικά και οικογενειακά. Μόλις μετακομίσαμε και όλες, καλώς ήρθατε στο καινούριο μας σπίτι, είσαστε πρόσδεκτοι. Σας βάζουμε μέσα σε αυτό και μέσα από το YouTube. Οπότε, ναι, όποιοι θέλετε και ενδιαφέρεστε να μείνετε στο βίντεο, μείνετε εδώ μαζί μας. Η πρώτη μας εμπειρία, της Έλληνας και η δικιά μου, ήταν τον Μάιο, όταν έμεινε πρώτη φορά έγκυος. Μάθαμε τα χαρμόσυνα, τα μάθαμε με ένα τεστ εγκυμοσύνης, όπως κάνουν όλοι οι γονείς. Γενικά, ήμασταν πολύ χαρούμενοι, ήμασταν πολύ έτοιμοι, είχαμε αποφασίσει να κάνουμε παιδί. Φύγαμε από την Αθήνα γιατί θέλαμε να κάνουμε οικογένεια. Βρεθήκαμε λοιπόν μετά από μια μετακόμιση στο Πόρτο Ράφτη. Πολύ ωραία, ανοιχτός καιρός εκεί, παιδιά, παραλία. Είχαμε διάθεση για να γράψουμε μουσική, διάθεση για το ότι περιμέναμε το παιδί. Ως πρώτη φορά και για μας το να έχω εγώ εγκυμοσύνη και ο Κώστας να περιμένει παιδί, δηλαδή η κατάσταση του να πας να γίνεις γονιός είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Φύγαμε τελείως από το μυαλό του εργένη, ας πούμε, ή απλά μια σχέση που είναι πολύ διαφορετικό να περιμένεις το παιδί σου. Οπότε, εκεί καθίσαμε και το πήραμε στα σοβαρά και είπαμε τώρα θα οργανωθούμε, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το σπίτι μας. Αλλάξαμε δύο γιατρούς, τώρα είμαστε στον τρίτο. Προχωράμε κανονικά, προχωράμε καλά. Η Έλενα είναι δεύτερη φορά έγκυος, αλλά θα σας μιλήσουμε για την πρώτη μας εμπειρία για αρχή, η οποία ήταν η αποβολή. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια πολύ ωραία ημέρα, χαρούμενοι, με ωραία διάθεση, ήταν και καλοκαίρι, και πήγαμε στο γιατρό να ακούσουμε για πρώτη φορά την καρδούλα. Εγώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, η Έλενα ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Γενικά ο Κώστας το βίωσε, παιδιά, τόσο έντονα, δηλαδή, αυτό αγάπη μου, δηλαδή, είναι ο άντρας που στήριξε τη γυναίκα του. Δηλαδή, εμένα με στήριξε 100% και με στηρίζει βέβαια ακόμα, αλλά θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και για εκείνη τη στιγμή ειδικά. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν στο γιατρό. Πάμε να κάνουμε τον υπέρηχο. Έχω βγάλει εγώ το κινητό, έτοιμος να βγάλω βίντεο. Ήταν έτσι ο Κώστας. Να κρατήσω το βίντεο για να το ανεβάσω όταν θα το ανακοινώσουμε. Και όπως τραβάω το βίντεο, περιμένουμε τον γιατρό να μας πει κάτι καλό, να ακούσουμε την καρδιά. Καρδούλα δεν ακούμε. Λέω, γιατρέ, όλα καλά? Βασικά, εκείνη τη στιγμή, νομίζω όλες οι γυναίκες θα με καταλάβουν, είμαστε πάρα πολύ αγχωμένες για το αν πάνε όλα καλά, ειδικά στις πρώτες εβδομάδες που πάμε στο γιατρό. Αγχωνόμαστε για το αν η καρδούλα χτυπάει.
Οπότε έτσι όπως είμαι εγώ ξαπλωμένη και αγχωμένη πάρα πολύ, κάπως έτσι, ο Κώστας τράβαγε βίντεο. Και βλέπουμε το γιατρό δεν μιλάει καν. Μένει παγωτό. Μας λέει, παιδιά, δυστυχώς δεν ακούω την καρδούλα. Εγώ σοκ. Νομίζω ότι κάνει κάποια πλάκα, αλλά μετά σκέφτομαι και λέω, αποκλείεται να κάνει πλάκα, δεν είμαστε φίλοι, είναι ο γιατρός και εμείς είμαστε πελάτες, πούμε, οπότε δεν κάνει πλάκα. Ρωτήσαμε τι πρέπει να κάνει, μας είπε δυστυχώς ότι πρέπει να ρίξουμε το έμβριο, ήμασταν στην 6η με 7η εβδομάδα. Θυμάμαι να κοιτάζω την Έλενα στα μάτια, η Έλενα να είναι τρομαγμένη, φοβισμένη και αυτό που θέλω να περάσω εγώ σαν άντρας, μήνυμα προς τους άντρες, είναι ότι ένα ζευγάρι κρίνεται στα δύσκολα. Δεν κρίνεται μόνο στα ωραία, στα ταξίδια και τις βόλτες, κρίνεται και στα δύσκολα. Αυτό μάθαμε κι εμείς μέσα από αυτή την εμπειρία. Την Έλενα την έβγαλε από το πόδι εκείνη τη στιγμή και της είπα: είναι όλα καλά. Μην αγχώνεσαι, θα το περάσουμε μαζί. Γιατί η γυναίκα νιώθει άσχημα εκείνη την ώρα προς τον άντρα, δυστυχώς. Ναι, ένιωθα κάπως λίγο, όχι υπεύθυνη για αυτό, γιατί δεν ήταν πάνω στα χέρια μου. Απλά ως πρώτη φορά μανούλα. Ένιωθα ότι το κουβαλάω όλο εγώ αυτό το βάρος, ενώ το μοιραζόμουν και με τον Κώστα, δηλαδή είχα έναν άντρα υποστηρικτικό. Ένιωθα ότι γιατί έγινε αυτό, είναι μεγάλο λάθος, αν έφταξα σε κάτι. Επίσης δεν έπαιρνα κάποια αντιπυκτικά αιματός που έπρεπε να παίρνω και κάποιες βιταμίνες γιατί δεν είχα ενημερωθεί. Είχα δηλαδή θρομβοφιλία. Λίγη θρομβοφιλία. Οπότε έπρεπε να τα παίρνω. Δεν τα έπαιρνα, δεν ξέρω τι έπαιξε ρόλο. Πάντως ήταν σοκαριστική στιγμή, γιατί δεν περίμεναμε να πάει κάτι στραβά, η αλήθεια είναι. Γενικά ήταν μια περίοδος πολύ περίεργη. Είχε σκαμπανεβάσματα, είχε τα κάτω μας και τα πάνω μας. Τα κάτω μας ήταν ότι χάσαμε το μωρό, δηλαδή πήγαμε στο νοσοκομείο. Εγώ προσωπικά ούτε Έλενα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Να είμαι με το άγχος, γιατί είχε μπει μέσα η Έλενα να κάνει, πώς λεγόταν αυτό. Απόξηση. Ναι. Εγώ να περιμένω με αγωνία αν θα είναι καλά η Έλενα, γιατί γενικά είμαι αγχώδης τύπος και θέλω να είναι πάντα καλά. Να βγαίνει μετά η Έλενα, να είμαστε έξω. Είναι μια απέσια διαδικασία, συγγνώμη κιόλας. Μέσα στη ζέστη, μέσα στον καύσωνα στο νοσοκομείο. Και γενικά είχαμε πραγματικά μόνο ο ένας τον άλλον. Δεν υπήρχε κανείς τριγύρω εκείνη την ώρα, υπήρχα εγώ και η Έλενα. Και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να κάνω χαρούμενη την Έλενα. Και γι' αυτό και έγινε πιο γρήγορα, ας πούμε, η πρόταση γάμου. Αμέσως έγινε η πρόταση γάμου. Παράλληλα τώρα με αυτό, να πω για τα σκαμπανεβάσματα. Ναι. Παράλληλα με όλο αυτό το πράγμα, εμείς και εγώ και η Έλενα, επειδή είμαστε δύο καλλιτέχνες, η Έλενα είναι τραγουδίστρια, εγώ μουσικός παραγωγός και DJ και κάνω εμφανίσεις, κάνει και η Έλενα εμφανίσεις. Η Έλενα σταμάτησε τις εμφανίσεις της. Εσείς δεν γνωρίζατε γιατί έχει σταματήσει η Έλενα τις εμφανίσεις. Παράλληλα η Έλενα είχε κάνει ένα τραγούδι το οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά, το γύρισε. Το γύρισε που είχε 2,3 εκατομμύρια. Έχει γίνει χρυσό. Εσείς... Και να πω, συγγνώμη, ότι δεν βοήθησε κανείς εκτός σε αυτό, εκτός από εσάς, όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια με ακούτε και τον Κώστα. Κανένας λοιπόν, άλλος. Οπότε υπήρχαν συναισθήματα ανάμικρα, η Έλενα πήγαινε καλά. Εγώ ετοίμαζα ήδη το σεξάκι μαζί με το Συμπόι. Ξεκινήσαμε, κάναμε live με το Συμπόι, κάναμε tour, πήγαμε σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ημέρα που μου λέει έχω αυτό το τραγούδι να το βγάλουμε με το Συμπόι, το σεξάκι. Το έχει έτοιμο, ο άνθρωπος είναι σε ψυχολογική κατάσταση, μη σας πω πώς. Νομίζω στη χειρότερη λόγω της κατάστασής μας και δεν ήμουν καθόλου το άτομο που θα ήθελα να τον επηρεάσω ποτέ μου αρνητικά. Θα ήθελα πάντα να είναι χαρούμενος και έβλεπα πόσο δύσκολα περνάγαμε. Και παρόλα αυτά, γράφει αυτό το τραγούδι σε τέτοια περίοδο και γίνεται αυτό που γίνεται όλο το καλοκαίρι. Το δύσκολο είναι, γι' αυτό είπα ότι τραγουδάει η Έλενα, εγώ εμφανίζομαι. Η δουλειά μας είναι τόσο απαιτητική που δεν γίνεται να δείξεις ότι δεν είσαι καλά. Αλλά πίσω από τα χαμόγελά μας, πίσω από την επιτυχία μας που είχε και η Έλενα και εγώ το καλοκαίρι, υπήρχε μια στεναχώρια πάρα πολύ μεγάλη, γιατί εμείς παράλληλα θέλαμε και αυτό το παιδί να έρθει στη ζωή. Οπότε εσείς δεν γνωρίζατε, αλλά εμείς την περίοδο του καλοκαιριού που πέρασε, ζοριστήκαμε πάρα πολύ ψυχολογικά και ζοριστήκαμε και μετά το καλοκαίρι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνεις tour σε όλη την Ελλάδα, να έχω την Έλενα η οποία έρχεται, ακολουθεί την επιτυχία, δεν μπορεί να τραγουδήσει, ενώ μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Άρα δεν μπορεί να το χαρεί και εκείνη στο 100%. Και ο κόσμος να νομίζει και να λέει μέσα του, μα καλά, αυτή γιατί δεν τραγουδάει, γιατί δεν κάνει εμφανίσεις,
Και δεν βγάζει κυκλοφορίες. Παράλληλα, μην μπορώ να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Έτσι. Γενικά, πολλά δεν υπήρχαν και κι άλλα πιο προσωπικά. Δεν ξέρω κιόλας, είναι και YouTube, αν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Τέλος πάντων, υπήρχε μεγάλη δυσκολία σε πολλά. Δηλαδή, ήμασταν όλο στο μη, δεν πρέπει. Και μια, έτσι, μια κατάσταση παράξενη. Δηλαδή, δεν περνάγαμε καλά μέσα μας. Οπότε, θέλαμε κάπως λίγο όλο αυτό να φύγει από πάνω μας. Ευτυχώς που υπήρχε και απλά η επιτυχία σου. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Σε βλέπει, εμείς έπρεπε να δείχνουμε χαρούμενοι και στο Instagram και στα live. Και γενικά, όπου και να ήμασταν. Και δεν μπορούσαμε να το μοιραστούμε. Οπότε, κάναμε πολύ υπομονή μέχρι να το μοιραστεί η Έλενα μαζί σας. Ναι. Και το βίντεο αυτό γίνεται κυρίως για γονείς οι οποίοι έχουν χάσει ένα έμβριο. Δεν τα έχουν παρατήσει. Γι' αυτό κάνουμε εμείς αυτό το βίντεο. Για να σας περάσουμε ένα μήνυμα και να σας πούμε ότι δεν πρέπει να τα παρατάτε. Δεν πρέπει να τα βάζετε κάτω. Γιατί και εμείς θυσιάσαμε μήνες και δουλειά και κόπο. Και των δύο και κυρίως της Έλενας. Και είπαμε ότι θα ξαναπροσπαθήσουμε. Και ξαναπροσπαθήσαμε απευθείας, που βέβαια δεν προέκυπτε τους πρώτους δύο μήνες. Δηλαδή πέρασαν δύο μήνες για να προκύψει. Δεν το αφήσαμε για κανένα χρόνο μετά. Οπότε όλο αυτό έχει πάει μαζί με το προηγούμενο. Σερί. Γι' αυτό το συζητάμε και μας φαίνεται τόσο τεράστιο. Όλο σερί πήγε. Και κάναμε υπομονή βέβαια 2-3 μήνες, γιατί μετά από την επέμβαση αυτή δεν έκανε να προσπαθήσουμε, οπότε περιμέναμε. Εγώ ένιωθα πολλές τύψεις που δεν ήμουν στη σκηνή, γιατί πραγματικά περιμένατε να ακούσετε μουσική, να με δείτε στη σκηνή, να κάνουμε live, να γίνει αυτός ο χαμός το καλοκαίρι που πάντα περνάμε καλά. Δεν ήμουν εκεί, οπότε δεν μπορούσα πολύ να σας ενημερώσω, να σας βάλω στο κλίμα. Αλλά παρόλα αυτά, κάναμε... τώρα... Σας είπα τι έχει γίνει και εγώ. Ότι μπορούσαμε στη φάση που ήμασταν να φαίνεται η Έλενα όσο πιο ενεργή γίνεται. Και πιστεύω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και τώρα μας έφυγε και ένα βάρος που το έχουμε μοιραστεί μαζί σας και σας έχουμε εξηγήσει και τον λόγο που δεν ήταν η Έλενα στις πίστες. Λοιπόν, θες να περάσουμε σε μερικές ερωτήσεις πριν πούμε για την εγκυμοσύνη τη δεύτερη? Πριν περάσουμε στα χαρούμενα. Εννοείται. Κλείνουμε το κεφάλαιο αποβολή. Ένα σκληρό κεφάλαιο για μας. Πάει. Και για πολλούς εκεί έξω. Πέρασε. Γιατί από ό,τι μάθαμε το έχουν περάσει πάρα πολύ και δεν το μοιράζονται και είναι πολύ δύσκολο και μεγάλο ζόρι. Μία, δύο, τρεις αποβολές. Απίστευτο. Ναι. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δεύτερη εγκυμοσύνη της Έλενας. Η Έλενα είναι στο τέταρτο μήνα. Και θα κάνουμε κάποιες... Έχουμε κρατήσει κάποιες ερωτήσεις σας, τις οποίες θα τις κάνω εγώ στην Έλενα για εσάς. Και η Έλενα θα σας απαντήσει για τη δεύτερη εγκυμοσύνη. Η Έλενα τώρα, είπαμε, είναι στον τέταρτο μήνα. Είμαι στον τέταρτο μήνα. Έχω κάτσει έτσι, παιδιά, για να είμαι άνετη κι εγώ και να βολεύομαι. Νομίζω φαίνεται η κυλίτσα του τέταρτου μήνα. Και ναι, κάναμε έτσι, αφήσαμε το request και για εσάς για να συμμετέχετε κι εσείς με εμάς. Και ακούω τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Mm-hmm. Πώς νιώθεις με αυτήν την εγκυμοσύνη μετά από 3 μήνες προσπάθειας? Νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ, το ήθελα πάρα πολύ, παιδιά, ειδικά όταν έχεις την αποβολή ή δεν το θες καθόλου για μια περίοδο ή το θες πάρα πολύ. Στην αρχή, με το που έκανα την απόκριση, ένιωθα λίγο, λέω τώρα θα ξανακάνουμε αυτή τη διαδικασία, θα μπούμε σε... Όμως μόλις πέρασαν αυτοί οι δύο μήνες που δεν μας το έδωσε ο Θεούλης, αυτές τις δύο μήνες, τον τρίτο μήνα που μας το έδωσε, ήμουνα πανευτυχής. Δηλαδή, αν μπορούσα να το μοιραστώ εκείνη τη στιγμή μαζί σας, θα σας το λέγαμε τη μία, όμως καλό ήταν που το προστατέψαμε. Και αν εξαιρέσουμε τα αρμονικά, που θα σας πω τι γίνεται με τα αρμονικά, γιατί έχει πολύ πλάκα το θέμα, γίνεσαι λίγο άλλος άνθρωπος, είμαι πανευτυχής. Τα πρώτα κιλά και η όρεξη για φαγητό. Λοιπόν, είμαι από τα κορίτσια. Τους πρώτους μήνες, έτσι. Ναι, και τώρα αρκετά, που επειδή δεν έκανα με τους, μπορούσα να φάω. Άρα η όρεξή μου ήταν. Και είναι πολύ καλά, πολύ καλά. Έτσι παίρνω κιλά εύκολα, οπότε πρέπει να το προσέχουμε. Να πω ότι είστε ηρωίδες, κορίτσια, εσείς που κάνετε με το. Είναι, πιστεύω, το πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν κοπέλες που από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο μήνα κάνουν με τους και μου το έχουν πει προσωπικά. Είναι πολύ δύσκολο και μόνο φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να φάτε. Εγώ προσωπικά τρώω καλά και νομίζω πρέπει να προσέχω και κλπ.
Είχες κάποια... Θα σας πω ακριβώς τι έγινε στον πρώτο και δεύτερο έως τον τρίτο μήνα. Λοιπόν, αρχικά είχα πάρα πολλές ζαλάδες. Όλη την μέρα ένιωθα ότι είμαι σε ένα άλλο περιβάλλον. Δεν ήμουν καθόλου ο εαυτός μου. Νευρίαζα και έκλαιγα και γέλαγα ανά πάσα στιγμή. Ο Κώστας θα ξέρει τι έχει τραβήξει ο άνθρωπος. Μπράβο, μέσα σε αυτή την ερώτηση. Πώς σε επηρέασε η εγκυμοσύνη τις πρώτες εβδομάδες? Okay. Όλο αυτό το πρώτο τρίμηνο ήταν σαν βασανιστήριο. Τα λέμε ομά, έτσι. Βασανιστήριο γιατί νιώθεις ότι δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι σου συμβαίνει. Δηλαδή το μωράκι αρχίζει και το νιώθεις τώρα. Στον τέταρτο αρχίζει και το νιώθω πολύ πιο έντονα. Κάθε κόστος στην κοιλιά μου και ακούει και το μωράκι κάθε βράδυ ότι κλουκλουκλου κάτι νεράκι, ας πούμε. Ναι, όταν λοιπόν ξεκινάς με συμπτώματα και μια αρνητική διάθεση για τις ζαλίζεσαι, σου έρχεται με τόσο, έχεις υπνηλία όλη μέρα, δεν κάνεις τίποτα από αυτό που έκανες, δηλαδή δεν έχεις ενέργεια μες την ημέρα, όλο αυτό σε επηρεάζει ψυχολογικά. Ζήταγα στον Κώστα να με πάει συνέχεια βόλτα αν μπορούσαμε, από το προλάβαινε, ο άνθρωπος έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν μου έφτανε, νόμιζα ότι δεν έκανα βόλτα, ότι δεν πήγα πουθενά. Πρέπει να έχετε λίγο υπομονή, πατεράδες. Ένιωθα πολύ εγκλωβισμένη μέσα σε αυτό το πράγμα, ότι ναι, μεν το προστατεύω και το κάνω γιατί το θέλω, απλά δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο μεγάλο είναι και ότι θα έρθει ένα παιδάκι στη ζωή. Τώρα αρχίζω και το καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι θα καταλάβετε πολλές μανούλες. Το ωραίο ήταν ότι προέκυψε μια φίλη μου να έχει εγκυμοσύνη τώρα και στον τέταρτο μήνα που είμαι εγώ, το μοιράζομαι με εκείνη που είναι στην αρχή της ακόμα. Γενικά με το δεύτερο φίλο μας μιλάμε τώρα τελευταία, περιμένουν όλοι παιδί. Ναι, να πω παιδιά ότι καλό θα είναι να το μοιράζεστε με κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύεστε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ωραίο να το περνάτε μόνοι σας και ο σύντροφός σας τραβάει ήδη πάρα πολλά. Οπότε, αν είχα αυτή την φίλη μου, αν την είχα λίγο νωρίτερα, θα ήμουν σίγουρα πολύ καλύτερα. Σκεφτείτε, έχω να βγω και πάρα πολύ καιρό και βράδυ, γιατί δεν μπορώ να βγω, να πιω ποτό με τίποτα, απαγορεύεται να πιω κάνουμε... και να φάω το οτιδήποτε δεν πρέπει να φάω για το παιδί. Βόλτες. Ναι. Καφέδες. Ακριβώς. Καφέ δεν μπορώ να πιω όπως έπινα, δηλαδή μου καφετζού τρελή. Τώρα δεν μπορώ να πιω καθόλου καφέ, μου έρχεται με τόσο. Άντε να πιω με το ζόρι. Τέλος πάντων, ήταν πολύ δύσκολο θεωρώ το πρώτο τρίμηνο. Πρέπει να προσέχουν τα φρούτα, δεν μπορείς να φας σαλάτες απ' έξω, δεν μπορείς να φας φρούτα απ' έξω, πρέπει να τα πλύνουμε καλά. Ναι. Έχει ολόκληρη διαδικασία. Έχω ακούσει ότι από αυτό το τρίμηνο το δεύτερο είναι όλα πολύ πιο εύκολα και περιμένω έτσι, να φτιάχνει κάθε μέρα και η διάθεση και να μπορώ να χώριξω να κάνω πράγματα, γιατί λίγο σε κρατάει σταθερό, δηλαδή κουράζεσαι εύκολα. Η κατάσταση σε κρατάει έτσι αδρανή. Ρωτάνε την άποψή μας για τον γιατρό μας. Για τον γιατρό που είμαστε τώρα. Πολύ ωραία. Ναι. Πείτε μας αν και εσείς αλλάζετε γιατρού σαν, σαν εμάς. Έχω συζητήσει με πάρα πολλούς φίλους μας. Και εκείνοι έχουν ψάξει και ψαχτεί για καλούς γιατρούς, για να βρουν τον καλύτερο γιατρό που τους ταιριάζει. Όπως και εμείς. Έχουμε αλλάξει και τρεις γιατρούς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί... είναι ο τρίτος. Ήταν μια ταλαιπωρία το να αλλάζουμε γιατρούς. Απλά βρίσκαμε κάποιο πρόβλημα ανά κάθε περίπτωση. Την άποψή μας για τον γιατρό μας. Πολύ καλά. Για τον γιατρό που έχουμε τώρα. Έχουμε αλλάξει πολύ. Πάμε στην πισίνα τώρα. Λοιπόν, ο γιατρός μας έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι πολύ ευδιάθετος. Είναι χαρούμενος όταν μας βλέπει. Μας έχει περάσει μια πολύ ωραία ενέργεια. Δεν έχει αρνητισμό καθόλου βασικά αυτός ο γιατρός. Του λέμε γιατρέ, όλα καλά. Τι σε νοιάζει. Πώ το πει την τελευταία φορά. Άλλες τρεις φορές θα έρθει και θα γεννήσει. Ναι, δεν μας αγχώνει. Ελπίζω ότι κάθε φορά θα είναι έτσι, γιατί τώρα είμαστε νωρίς ακόμα. Τέταρτος είναι, δεν είναι. Τον Αύγουστο γεννάμε, οπότε έχουμε καιρό ακόμα. Ναι. Εντάξει, παιδιά, είναι κάθε φορά και δύσκολο. Δηλαδή υπάρχει ένα άγχος, μια ανησυχία ότι όλα πάνε καλά. Εμείς θέλουμε. Βασικά, εγώ είμαι πιο αγχώδης. Εγώ θέλω να πηγαίνω κάθε εβδομάδα να κάνω υπέρηχο. Ναι. Να δω ο Κώστας κλείνει υπερήχους γενικά, όπου και να βρει. Είναι ευκαιρία. Για αυτούς που θέλουν να γίνουν γονείς και δεν γίνονται έτσι γονείς όπως σωστά. Μερικοί. Πολύ σωστά. Είναι μεγάλη πληγή το να χάνεις ένα έμβριο. Οπότε είσαι ήδη ψυχολογικά τραυματισμένος και είσαι, νομίζω δικαιολογείται το άγχος σε αυτό. Έτσι. Δικαιολογείται να έχεις. Θέλεις να πάει καλά γιατί έχεις μπει σε μια διαδικασία και νιώθεις... Δηλαδή έχουμε περάσει στιγμή να λέμε μήπως δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Που είναι κάτι πολύ βαρύ, που φυσικά και μπορούσαμε να κάνουμε παιδί, αλλά είδες που σε φτάνει η ψυχολογία. Ναι.
σε κατεβάζει τόσο χαμηλά και ειλικρινά, το έχω πει και εγώ στον Κώστα και το κάνω και εγώ. Έχω ξεκινήσει εδώ και 3 μέρες που έχω μπει και στον 4ο και νιώθω λίγο καλύτερα. Ενέργεια, έχω άλλη ενέργεια. Έχω πει, θα σκεφτόμαστε θετικά, θα είμαστε όσο καλύτερα μπορούμε ψυχολογικά για να πάνε όλα καλά. Τώρα είμαστε τέλεια. Ναι. Εντάξει, και προσπαθούμε να είμαστε τέλεια και προσπαθούμε να κάνουμε και μουσική παράλληλα με όλο αυτό. Φυσικά. Ένας λόγος που με καίει και με τσούζει είναι ότι δεν έχω δύναμη πολύ να κάτσω ώρες στο στούντιο να δουλέψω. Όμως, σας έχω φτιάξει το δίσκο, είναι έτοιμος. Αυτό ξέρεις, δεν είπαμε ότι στη μεταβατική περίοδο που ήμασταν, που έχουμε χάσει το πρώτο έμβριο και δεν είχες μείνει έγκυος, η Έλενα μαζί με εμένα και τον Όρε δούλεψε μέσα σε 14 με 15 μέρες έναν ολόκληρο δίσκο. Οπότε έχουμε έτοιμο το δίσκο και θα τον κυκλοφορήσουμε σιγά σιγά αφού γεννήσει. Παιδιά, θέλω έτσι να κλείσουμε όμορφα και χαρούμενα. Περίμενε, έχω και άλλη ερώτηση. Ναι, εννοείται, αλλά θέλω να πω ότι όλη αυτή την ανεβασμένη ψυχολογία που ήταν κόντρα με την κατεβασμένη μου ψυχολογία μου την έδωσε ο Κώστας και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το άγχος στους πρώτους υπερήχους. Ακόμα έχουμε άγχος. Με το μωρό που ήρθε. Και ακόμα έχουμε που περιμένουμε μεθαύριο να πάμε σαν 100. Τρελή κάνουμε. Και όχι μόνο εμείς και εσείς. Όσοι έχετε, περιμένετε μωρό, το ξέρω. Ξέρω πως πάτε με το καρδιοχτύπη και περιμένετε αυτό το ραντεβού την εβδομάδα. Από τι γίνεται. Ναι. Εμείς πάμε μέσα στο άγχος. Κρυφά από τον γιατρό μας έχουμε κανονίσει και άλλα 2 ραντεβουδάκια με κάτι ιδιωτικές κλινικές και πάμε και κάνουμε υπερήχους μόνοι μας, όσο το ξέρει. Να. Λοιπόν, πάμε σκαλωμένοι, αγχωμένοι, ανυπομονούμε να μπούμε, δεν κοιτάμε την ώρα και μετά φεύγουμε πανευτυχείς. Φεύγουμε μέσα στην ελληνικά κάθε φορά. Και το στάνταρ είναι κάθε βράδυ ο Κώστας εδώ, στην κοιλιά μου κάθεται και ακούει τα πόσο πολύ ήθελες να γίνεις μαμά. Δεν είχα ξαναβραστεί ποτέ έτσι. Τελικά ήθελα πάρα πολύ. Και πιστεύω θα γίνω καλή μανούλα. Πείτε μου και εσείς αν πιστεύω θα γίνω καλή μανούλα. Τι θα έλεγες στις γυναίκες που ήδη έχουν χάσει ένα μωρό και προσπαθούν ακόμα να αποκτήσουν ένα μωράκι μαζί με τον σύντροφό τους? Καμιά φορά το motivation που δίνεις. Πώς οι γρίφοι πέφτουν μέσα, θα έλεγα. Μας λέγανε μην αγχώνεστε όποτε έρθει και χωρίς να το σκέφτεστε. Αυτό λοιπόν θα έλεγα και σε εσάς, μην το σκέφτεστε, βγάλετε το από το μυαλό σας, γιατί πραγματικά τυχαίνει όταν το βγάζετε από το μυαλό. Δεν μας τύχαινε τους 2 πρώτους μήνες μετά την απόκρυση, γιατί το είχαμε συνέχεια στο μυαλό μας και το θέλαμε πάρα πολύ, λέγαμε πώς θα γίνει. Τον 3ο μήνα που είχα ξεχαστεί εντελώς όμως, δηλαδή λέω τώρα είμαι με τον Κώστα, περνάμε καλά, καθόμαστε σπίτι μας, ας πούμε όταν έχουμε χρόνο, κάνουμε τις βόλτες μας. Είχαμε και το ταξίδι στην Κέρκυρα τότε που τραγούδαγες. Ναι, και ήμουν εκεί με τα κρασάκια μου, αυτά μου. Έτσι έγινε λοιπόν. Χωρίς πίεση και όλα θα πάνε καλά, με θετική διάθεση. Γιατί όταν σκεφτόμαστε αρνητικά το... Τώρα το απορροφάει το δημιουργούμε, μπράβο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μας vlog της Έλενας και του Κώστα, με τίτλο «Αποβολή και εγκυμοσύνη». Ευχόμαστε να σας περάσαμε ένα όμορφο και θετικό μήνυμα. Μην τα παρατάτε. Όσοι έχετε χάσει ένα έμβριο, προσπαθήστε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Χωρίς αυτό να σας αγχώνει. Πολύ σημαντικό είναι να έχετε ένα καλό γιατρό και να κάνετε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και να έχετε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που είναι μαζί σας σε όλο αυτό το ταξίδι που είναι για 9 μήνες. Κατά την άποψή μου, εκτός από τον σύντροφό σας, να το μοιραστείτε με κάποιο πολύ δικό σας άνθρωπο που ξέρετε ότι το θέλει και αυτός πολύ και είναι θετικός με εσάς και τη διαδικασία σας, γιατί χρειάζεται να το μοιραζόμαστε, πιστεύω. Σωστά. Δηλαδή, okay, δεν μπορούμε να το πούμε αμέσως σε όλο τον κόσμο, γιατί θέλει μια προστασία, αλλά από την μικρή μου εμπειρία, δική μου άποψη είναι, παιδιά, ότι να βρεις ένα φίλο, μια φίλη, να το μοιραστείς, να μοιραστείς τον πόνο σου, τον πόνο σου, τον πόνο της προσπάθειάς σου. Νομίζω ότι είναι λογικό. Το χρειάζεσαι. Να πούμε και ένα ευχαριστώ στις οικογένειές μας και της Έλενας και τη δικιά μου, που μας βοηθάνε αυτή τη στιγμή και μας έχουν στηρίξει ψυχολογικά πάρα πολύ. Έχουμε πολύ καλούς γονείς. Ισχύει, τους ευχαριστούμε. Πολλά παιδιά και πολλά ζευγάρια δεν έχουν στήριξη των γονιών τους και άλλοι έχουν. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εύχομαι πραγματικά όλη η προσπάθειά σας
να πάει όμορφα και να προχωρήσει και το όνειρό σας και εσάς να γίνει πραγματικότητα. Και να δημιουργήσετε μια πολύ όμορφη οικογένεια. Οικογένεια όπως θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτά. Πολύ αγάπη. Μπείτε και κάντε like και subscribe στο κανάλι της Έλενας. Του Κώστα. Πατήστε ειδοποιήσεις και καμπανάκι για να βλέπετε όλα τα νέα vlog που θα έρθουν στη συνέχεια. Εντάξει, όλα. Όλα.